Κυρίε και κύριοι, παρερχόμαστε. Επίκαιρα είναι η τελευταία εκπομπή για το 2017. Με χαρά φιλοξενούμε την ε, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ανατό Κοζάκου Μαρκουλή. Κυρία Μαρκουλή, είχαμε μείνει στα τη Ευρώπη, πιο πολύ στη γειτονιά μα. Mm -hmm. Αλλά ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμω από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ε, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, που η εκλογή Τραμπ για κάποιους ήταν σοκ. Και ενδεχομένω το σοκ να μην ήταν τόσο η εκλογή, όσο το τι ακολούθησε τη εκλογή με τι δηλώσεις, τι τοποθετήσει και τι αποφάσει που είχε πάρει, ερχόμενο ακόμη και σε σύγκρουση με θεσμού των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ήταν αδιαφυσβήτητοι μέχρι σήμερα. Σίγουρα είναι μια κατάσταση που. Τώρα δεν είστε υπουργό εξωτερικών για να δεσμεύεστε. <κοί> ε... Επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά είτε σαν διπλωμάτης είτε σαν απλός πολίτης, ένα διάστημα γύρω στα 15 με 16 χρόνια. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω μια καλή γνώση του αμερικανικού συστήματος. Για μένα η εκλογή Τραμπ ήταν μια τεράστια έκπληξη την οποία ακόμα δεν την έχω καταλάβει. Πώς, ιδιαίτερα μετά από δύο διακυβερνήσεις Ομπάμα, με αρκετά επιτεύγματα, θα έλεγα, ιδιαίτερα κυρίως στον οικονομικό και τον και στον κοινωνικό, κοινωνικό τομέα. τομέα, είχαμε αυτή την δραστική αλλαγή όσον αφορά τις προτιμήσεις του 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 Αμερικανικού λαού, με την εκλογή Τραμπ, η οποία είναι ακριβώς στο άλλο... Στον αντίποδα Στον αντίποδα όλων ε, των ε. πολιτικών που είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. ακόμη και των Ρεπουμπλικάνων στο παρελθόν. Σίγουρα, ναι. Γι' αυτό υπάρχει και, με, και, και μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπάρχουν ακόμα διαφορετικές φωνές όσον αφορά διάφορες πολιτικές. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για μένα υπάρχουν. Κάποια θέματα τα οποία είναι κρίσιμα, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το 2018 και αυτό βέβαια είναι οι σχέσεις με την Βόρεια Κορέα. Πολύ επικίνδυνες καταστάσεις γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παρανοϊκό ηγέτη Στην της βορεια. Βόρειας Κορέας ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Ε, πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, η οποία σίγουρα θα πρέπει να επιληθεί με βάση τη διπλωματία και όχι οποιοδήποτε άλλο τρόπο. γιατί ε, Διαρωτάτε κάποιο πώ θα επιληθεί με βάση τη διπλωματία, όταν ε, δεν υπάρχουν είναι διάβλη επικοινωνία. Γι' αυτό έχουμε τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, γι' αυτό έχουμε το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει αυτοί δεν όλοι... γίνονται σεβαστά από τον ε, ηγέτη της ε, Βόρειας Κορέας. Σίγουρα. Αλλά εάν υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία και σύμπνοια μεταξύ των μονίμων μελών και εδώ θέλω να τονίσω περισσότερο κυρίως μεταξύ Πολιτείες, Κίνα, Ρωσίας, Ρωσία και ε, και από πλευρά ε, Ευρώπη, η Γαλλία και η το Ηνωμένο Βασίλειο Α. Μιλάτε για τα ε, μόνιμα μέλη. Ναι. Μι, μιλώ για τα μόνιμα ναι. μέλη. Ε, και υπάρχουν κάποιε κοινέ θέσει όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση και όχι μονομερεί ενέργειε όσον αφορά τι ΗΠΑ. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ε, δεν πρέπει να έχει πάρει προσωπικά ο κ. Δεν πρέπει θέμα. να πάρουν μόνε του αποφάσει και, και να προβούν σε ενέργειε από μόνε του, γιατί σίγουρα αυτό θα είναι καταστροφικό. Ε, όχι μόνο ε, για, για το για λαό της Βόρειας Κορέας, γιατί δεν μιλούμε για την αυτή τη στιγμή, μιλούμε και για λαό, mm -hmm. ο οποίος υπάρχει εκεί, μιλούμε και για την Νότια Κορέα, η οποία, εάν υπάρξει οποιαδήποτε πυρηνική ιδιαίτερα θα ε, εξέλιξη, θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα σε όλη την περιοχή, και, και στην Ιαπωνία το ίδιο. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τύχει διπλωματικής ε, ε, αντιμετώπισης ε, ε, από το... Και είναι εκεί που θα ήθελα να δω πραγματικά το νέο Γενικό Γραμματέα να, λα... να λαμβάνει κάποιε σημαντικέ πρωτοβουλίε που δεν έχω δει ακόμα. Δεν, δεν πρέπει να του δοθεί χώρο όμω για να το πράξει αυτό. Δηλαδή, όταν από τη μία ο Ντόναλτ Τραμπ και από την άλλη ο ηγέτη τη Βόρεια Κορέα. Ε, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν ε, σε ένα πλαίσιο προσωπικής αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω τι χώρος υπάρχει πια στα Ηνωμένες. Θα, θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας, θα ήθελα να τον δω, να ε, κάνει μια, ένα shuttle diplomacy ε, και στην Βόρεια Κορέα και στις Ηνωμένε Πολιτείε ή η δημιουργία μια θέση ενό ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. Αν όχι ο ίδιο, τουλάχιστον κάποιοι μια διεθνή προσωπικότητα, για παράδειγμα, να μπορούσε να αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε όσον αφορά κάτι να γίνει. Δηλαδή να μην αφαιθεί αυτό το θέμα σε ένα παρανοϊκό ε, ηγέτη και από την άλλη μεριά σε μία μόνο χώρα να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύετε που... ότι δυσκολεύουν τα πράγματα με την αναβίωση ενός ψυχροπολεμικού κλίματος μεταξύ κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ε, σίγουρα δεν είναι βοηθητικό. Ε, και είναι εκεί που πρέπει να αναλυφθούν επίσης κάποιες πρωτοβουλίες και από πλευράς ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια υπάρχει τώρα όλη αυτή η διερεύνηση η οποία γίνεται ναι, για με την εμπλοκή, επέμβαση της Ρωσίας. Οπότε ναι. είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να γίνουν κάποιες κινήσεις. Ε, σίγουρα, όμω, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ρωσία και Πολιτειών, αλλά και τη Κίνας ε, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο. Το άλλο θέμα, βέβαια, είναι το θέμα με το Ιράν. Mm -hmm. ε, που εκεί που τα πράγματα προχωρούσαν ε, με μια κατά κάποιο τρόπο ε, συνενετική συμφωνία Προς εξομάλυση ναι. και ήταν μια από τι επιτυχίε της διακυβέρνηση Ομπάμα. Ε, τώρα βλέπουμε μια ανατροπή τη όλη ε, κατάσταση. Πάντω, ε... ο Ντόναλτ Τραμπ δίνει την εντύπωση ότι ό,τι θεωρούσαμε ω επιτυχία τη κυβέρνηση Ομπάμα θα πρέπει να ανατραπεί. Ε, Ξεκινώντα και από τα εσωτερικά, το Ομπάμα και Το Με την Care, Κούβα και με το θέμα τη Κούβα. Με όλα τα θέματα. Εντάξει, ήταν, ήταν η πολιτική του ατζέντα την οποία, όπως είπε, δεσμεύτηκε και θέλει να, την, να, εφαρμόσει στην πράξη όλα αυτά τα οποία είχε πει προεκλογικά, περιλαμβανομένου και του θέματος της Ιερουσαλήμ. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε, γιατί ξέρετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ένα καλό το οποίο υπάρχει είναι ότι έχει πάρα πολύ δυνατούς Θεσμός. θεσμούς. οι οποίοι λειτουργούν και λειτουργούν υπάρχει το κογκρέσο, υπάρχει το ανώτατο δικαστήριο οι οποίοι είναι τα λεγόμενα checks and balances, δηλαδή οι διάφορες σωροπίες οι οποίες υπάρχουν. Δεν μπορεί να αφαιθεί δηλαδή μόνο στα χέρια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν όλες την αυτές οι άλλες εξουσίες, οι οποίες διαδραματίζουν το ρόλο τους και τον διαδραματίζουν με ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό τρόπο. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα θέματα γιατί σίγουρα δεν είναι προς ούτε των Ηνωμένων πολιτιών ούτε και προ όφελο γενικότερα και της Μέσης Ανατολής αν αυτό αφορά το, το Ιράν, της Διεθνούς αλλά και τη Κύπρου γιατί είμαστε σε αυτή την περιοχή και σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε άλλες συγκρούσεις, άλλες αναφλέξεις και άλλα α, 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 προβλήματα στην περιοχή μας τα οποία θα έχουν αποτελέσματα επειδή, τα οποία θα μας αγγίξουν και στην Κύπρο. Επειδή είπαμε για ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας ε, αυτό ε, ισχύει και για τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας ε, και κυρίως με τις ε, χώρες του πρώην Συμφώνου ε. Βαρσοβίας που φαίνεται να αντιμετωπίζουν με επιφυλάξει και τέλος πάντων με ένα σκεπτικισμό ε, την οποιαδήποτε επαφή ε, της Ευρώπης ε, με τη Ρωσία. Mm -hmm. ε, όπως εμείς αντιμετωπίζουμε βέβαια τον Άτομο mm -hmm. αντίστοιχο τρόπο. Εντάξει, με τη Ρωσία υπάρχουν βέβαια σίγουρα αυτά που λέτε. Υπάρχουν όμως και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Ιδιαίτερα αυτά της Γερμανίας. Ε, και η Γερμανία και η Ιταλία. Μιλούμε για μια μεγάλη χώρα, την, τη Ρωσία, με την οποία υπάρχουν... Ε, τεράστια συμφέροντα, οικονομικά κυρίως συμφέροντα και των διαφόρων τραπεζών σε διάφορες χώρες. Ε, δηλαδή όλα αυτά που κάποτε κατηγορούσαν την Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος και για Μέχρι Ρώσους σήμερα, ολιγάρχες yeah. κλπ. Αυτοί οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι οποίοι, μερικοί από αυτούς έρχονται στην Κύπρο, οι υπόλοιποι, θα έλεγα η πλειονότητα, είτε βρίσκονται σε τράπεζες της Γερμανίας, η Deutsche Bank ή οι τράπεζε τη Ελβετία ή οποιασδήποτε άλλε τράπεζε. Δηλαδή, όλοι στην, Άρα, στο Άρα, Ο πρώην καγκελάριο Γερμανία, ο κ. Σρέντερ, είναι σύμβουλο euh, τη uh, Gazprom, euh, τη είναι... μεγάλης μεγάλη κρατική είναι... ρωσική εταιρεία. Τα, τα συμφέροντα είναι τεράστια και είναι εκεί που α, υπάρχουν όλε αυτέ οι α, προσπάθειες προσπάθειε του να μην. Α, προχωρήσουν κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις με την Ρωσία σε πλήρη αδιέξοδα. Ε, και είναι γι' αυτό που σε διάφορες χώρες υπάρχουν φωνές οι οποίες μιλούν και για άρση του, των κυρώσεων οι οποίες, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα <συμφέρον> με την Τα <συμφέρον> συμφέροντα <συμφέρον> σε αυτή την περίπτωση. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν θα έλεγε κάποιο ότι το 2017 ήταν μια καλή χρονιά. Ε, ο απόϊχο τη κρίση, ο οποίο ακόμη δεν έχει κοπάσει, η Ελλάδα ακόμη βρίσκεται σε βαθιά κρίση, άλλωστε. <συμφέρον> αλλά ε, και οι φυγόκεντρε τάσει που υπήρξαν, κυρίω όπω εκδηλώθηκαν με τον Brexit δημιουργούν ένα θέμα αξιοπιστίας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί, μάλιστα κάποιοι, να το πω εντό εισαγωγικών, προφύτευαν ότι ε, πνέει τα λίστια, ότι φτάνει στο τέλος Με. της, ότι ενδεχομένως να διαλυθεί. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να διαλυθεί. Σίγουρα, κατά την άποψή μου, θα υπάρχει μια επιβράδυνση όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυση, την περαιτέρω α, πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων που, έχ, που, είχαν τεθεί με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όμως το θέμα του Brexit, το οποίο ξεκίνησε βέβαια με το, με, την, με το δημοψήφισμα στην, στη Βρετανία... Λίγο αστείο και, και, Ιούνιο, κατέληξε λίγο σε φιάλτης. Ναι, ε, και τον Ιούνιο είχαμε την επίκληση του άρθρου 50. Έχουμε δύο χρόνια για τις διαπραγματεύσεις. Τα πράγματα προχωρούν φαίνεται σε κάποια σημαντικά θέματα τα οποία έχουν κλειδωθεί κάποιες αποφάσεις mm -hmm. ε, έχουμε όμως ακόμα δύο χρόνια ε, λιγότερο από δύο χρόνια για να για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, και εκεί θα, θα 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 είναι μια σημαντική εξέλιξη πιστεύω για την ευρωπαϊκή ένωση Εκτιμάται ε, ότι όσον... μπορεί να υπάρξει πισωγύρισμα εκ μέρου τη Αγγλία. Οι δημοσκοπήσει που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα δείχνουν μια μεταστροφή ε, των πολιτικών. Δεν πολιτών. το αποκλείω. Δεν το αποκλείω γιατί ε, οι αποφάσει αυτέ λήφθηκαν από πολιτικού. Έχουμε μια ανανέωση των πολιτικών ναι, σε. Υπήρξε κάθε ένα δημοψήφισμα όμω. Υπήρχε ένα δημοψήφισμα. Την τελική όμω απόφαση την έχει το Κοινοβούλιο. Mm -hmm. ε, οπότε δεν αποκλείω στην πορεία του χρόνου, τα επόμενα δύο χρόνια δηλαδή. Να υπάρξουν και ανατροπέ. Ε, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι προ όφελο ε, ή ει βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Πάντω έδειξε και αποφασιστικότητα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά τη όργανα, σίγουρα. στο ότι ε, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τη σοβαρά, ε, σεβαστή, γίνεται σεβαστή η απόφαση των ε, Βρετανών. Ούτω ώστε πρέπει να προχωρήσουμε τα θεσμικα τη οργανα στο οτι λαμβανονται σοβαρα υποψη τι σοβαρα γινεται ενδεχομένω και σε ένα σκληρό Brexit που αυτό. Δεν ξέρω αν θα ευνοούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, τουλάχιστον σε, ε, θέμα, σε θέματα γοήτρου ε, δίνει ένα μήνυμα και προ άλλε χώρε που ενδεχομένω θα σκεφτόμουν κάτι παρόμοιο. γιατί υπήρχαν αρκετέ άλλε φυγόκεντρε δυνάμει ε, και άλλα, άλλα προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί, εγώ θέλω να επικεντρωθούμε και λίγο στο θέμα τη Καταλωνία. Αυτό θέλω να πω. Ήταν ε, από τα θέματα που απασχόλησε ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, 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 γιατί υπάρχουν αυτέ οι φυγόκεντρε δυνάμει και σε, σε κάποιε άλλε χώρε. Και, πρέπει να δοθούν που και έχουν, έχουν δοθεί. και ομοιότητε με τα δικά μα θέματα και προβλήματα. Ναι. Σε και πρέπει σημείους. να δοθούν και έχουν δοθεί, κατά την άποψή μου, από τα θεσμικά όργανα ε, πολύ σημαντικά μηνύματα <κοί> όσον αφορά αυτέ τι ε, αποσχιστικέ προσπάθειες ε, σε διάφορε χώρε. Θα, μπο, θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την ε, κατοχή, να ταχθεί ή να στηρίξει τέτοιου είδου αποσχιστικέ ενέργειε όπω αυτέ στην Καταλωνία. Γιατί αν ξεκινήσουμε από την Καταλωνία, ενδεχομένω να, να έχουμε και του Βάσκου αύριο. Να, να στηρίξει η Κυπριακή Δημοκρατία κάτι τέτοιο σε <laughs> καμία περίπτωση. Ε, γιατί υπήρξαν και τέτοιε περιπτώσει ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή, σεβαστό σε το, δικαίωμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεση των λαών. Σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν είναι όπω το παράδειγμα, για παράδειγμα τη Σκωτία, που εκεί μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα υπάρχει μια διαδικασία που θα, επέ, θα μπορούσε να επιτρέψει και επιτράπηκε από την. Έγινε δημοψήφισμα. Έγινε δημοψήφισμα και δεν έγινε παράνομο δημοψήφισμα. Έγινε με, με στην βάση. Στην Καταλωνία την, ήταν συν, παράνομο. Βέβαια. Στην Καταλωνία ήταν παράνομο. Καταδικάστηκε από το συνταγματικό δικαστήριο και προχώρησαν με το δημοψήφισμα παράνομα και γι' αυτό είχαμε και όλε αυτέ τι συνέπειε. Άρα είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη η οποία εάν δεν. Ε, δίνονταν κάποια μηνύματα και από την ίδια την κυβέρνηση ε, της Ισπανίας αλλά ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ανοιχτή, ανοιχτό κάτι τέτοιο ε, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα για πολλές άλλες περιπτώσεις είτε, είτε αυτές αφορούν τη Γαλλία, είτε αφορούν την Ιταλία είτε οποιασδήποτε άλλες ε, ευρωπαϊκές ε, χώρες. Η Ευρώπη ε, αντιμετωπίζει και άλλου είδους προβλήματα. Μία με τάση συντηρητικοποίηση εθνικισμού, κέντρο δεξιών, πάρα πολλά πράγματα που ε, έχω την εντύπωση ότι αν δεν αντιμετωπιστούν με δημοκρατικό τρόπο, ε, άμεσα και πιστικά, ε, ίσως να οδηγήσουν σε καταστάσεις ε, παρόμοιες με αυτές που ζήσαμε πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Σίγουρα. Βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε μία άνοδο των κέντρο δεξιών κομμάτων σε αρκετές χώρες ε, της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ναι. Με συνασπισμούς μάλιστα που βρίσκονται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ε, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ε, αποτέλεσμα ε, περισσότερο αυτών των μεταναστευτικών ροών. Αυτό το βλέπουμε κυρίως σε χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Πολωνία που έχουν πάρει και ακραία μέτρα κατά της μετανάστευσης. Ακριβώς. ακριβώς. Άρα ε, η επίλυση αυτών των προβλημάτων με ένα ε, τρόπο συνενετικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι θα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάβληση όλων αυτών των προβλημάτων. Έχουμε από την άλλη μεριά την Τουρκία, βέβαια, η οποία απειλεί ότι θα ανοίξει την κάνουλα για την μετανάστευση και θα, και θα πλημμυρίσουν και θα πλημμυρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πριτανεύσει στην ατζέντα του 2018 κατά την άποψή μου, δηλαδή το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην ίδια τη Συρία, δηλαδή θα υπάρχει μια ε, εξομάλυση της κατάστασης και, και ότι... τη κάποιων από αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην Ιορδανία, είτε στη Συρία, είτε στο Λίβανο και στην Ευρώπη. Ε, και στην Ευρώπη ε, ή αν θα δημιουργηθούν και άλλες αισθείες σύγκρουση ε, με το Ιράν ε, ή οποιασδήποτε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στο Λίβανο το οποίο θα είναι κάτι πολύ τραγικό, γιατί η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση θα έχει ε, κάποιες παράπλευρες συνέπειες αυτής της κατάστασης. Είχαμε Είτε γίνει χώρα υποδοχής. Υποδοχής γέφυγα, περισσότερο. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση βέβαια ε, και Οι τις προηγούμενε περιπτώσεις ε, διαδραματίσαμε τον ρόλο μας και πολύ αποτελεσματικά μάλιστα. Ε, δύο σημαντικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Ε, στη Γαλλία είχαμε την εκλογή ενό νέου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, και κατά την εκλογή του θυμήθηκα ε, την εκλογή του προηγούμενου Προέδρου, στον οποίο είχαμε αναποθέσει του Φρασουά mm -hmm. ε, Είχαμε αναποθέσει τόσες ελπίδες ότι η εκλογή του θα ανέτρεπε τις ισορροπίες ή τέλος πάντων τη γερμανοποίηση της Ευρώπης. Ε, ωστόσο απογοητευτήκαμε. Ε, θεωρείτε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει τις δυνατότητες να φέρει ισορροπίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τους μήνες που, έχει, που βρίσκεται στην Προεδρία, έχει δείξει ηγετικέ ικανότητε, παράλληλα το νεαρό τη ηλικία του και παρά την, το γεγονό ότι είναι ένα νέο πολιτικό, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που βρίσκεται στην πολιτική πιστεύω ότι είναι ένα νέο, ένα νέο, αίμα στην πολιτική της Γαλλίας, αλλά και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τις εξελίξεις στην Γερμανία, γιατί σίγουρα... Ε, μια ε, γερμανική κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή και θα αποτελείται από αυτό το μεγάλο το συνασπισμό, τον, συνασπισμό ο οποίος καταβάλλει δικοστάσια να γίνει αυτή τη στιγμή ε, θα επιτρέψει και μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για την αντιμετώπιση όλων αυτών των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, Θεωρείται επικίνδυνη την ε, γερμανική κυρίως οικονομική κυριαρχία που μετατρέπεται και σε πολιτική κυριαρχία στην Ευρώπη. Ε... Έχοντα υπόψη και μια ισχυρή προσωπικότητα όπω είναι η Άγγελα Μέρκελ, έχει αναδειχθεί σε μια. Ξαρτάται αν θα υπάρξει αυτό ο μεγάλο συνασπισμό. Με... Υπάρχει σίγουρα αλλαγή αυτή τη στιγμή του Υπουργού Οικονομικών και ίσω ο συνδυασμό αυτών των δύο. <εσφυλίες> κομμάτων, ήταν και, κοκκινο, ήταν, και ήταν, ήταν και προηγουμένως βέβαια αυτός ο συνασπισμό, αλλά μετά από τι εκλογές και ιδιαίτερα με την ηγεσία ε, του, ε, του κύριου Σούλτ ε, στην, ε, ε, στην ε, ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών ίσως τα πράγματα να πάρουν μια διαφορετική πορεία όσον αφορά τα οικονομικά θέματα και την οικονομική προσέγγιση της, της Γερμανίας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κυρία Μαρκουλή, φτάνοντας και προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να σας ρωτήσω και δύο-τρία πράγματα που αφορούν και εσάς. Ε, είχατε κρούσεις για τις προεδρικές εκλογές... Ε, είχα πάρα Γιατί πολλές... γράφτηκε και ακούστηκε. Για, γι' αυτό το ρωτάω Εντάξτε, διαφορετικά. Είχα, το... είχα, πάρα, πάρα πολλέ προσεγγίσει από, από, πάρα, πολλούς, πάρα πολύ κόσμο. Ε, δεν θα ήθελα να προχωρήσω όμω, γιατί νομίζω ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί τα πράγματα. Σα απασχολεί η πολιτική σαν πολιτική πέρα από τη διπλωματία, στην οποία έχετε θητεύσει δεκαετίε. Με απασχολεί πάρα πολύ το μέλλον αυτού του τόπου και θα ήθελα με κάθε τρόπο να μπορέσω να συμβάλλω αλλά όχι μόνο στην επίλυση του Κυπριακού που είναι για μένα το κατεξοχήν θέμα, αλλά και σε πολλά άλλα κοινωνικά κυρίως αυσόχευμα. θέματα. Ένας διπλωμάτης μήπως βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία έχοντας την εμπειρία ε, Κοιτάξτε, μια θητή, έχω, δύο έχω ζήσει σε πάρα πολλές ναι. χώρες. Έχω ιδιαίτερα τα πρότυπα μου, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο σκανδιναβικό χώρος, όπου αυτές οι χώρες, οι οποίες οι περισσότερες είναι μικρές, χωρίς πολύ πλούτο και πολλές πηγές ενέργειας, μπόρεσαν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή για παράδειγμα, η Φιλανδία βρίσκεται στην κορυφή σε 30 διαφορετικούς τομείς. Από την εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, σε πάρα, σε πάρα πολλούς τομείς. Και πιστεύω ότι και η Κύπρος έχει τη δυνατότητα. Φτάνει να υπάρχει το όραμα και φτάνει να υπάρχουν εκείνοι οι ηγέτες οι οποίοι θα αναδείξουν αυτά τα θέματα και θα βοηθήσουν ακριβώς την κοινωνία Ξέρετε ότι έχουμε εκατοντάδες επιστήμονες οι οποίες Σε αυτή τη στιγμή διαπρέπουν πραγματικά στο εξωτερικό. Υπάρχει ένας στις Ηνωμένε Πολιτείες ο οποίος είναι υποψήφιος για νόμπελ φυσικής και χημίας. Λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Καναδά και στην Αυστραλία και παντού. Δεν έχουμε κάνει ποτέ μας μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές για να, μπορούν, κύπρο, αυτοί αυτοί για να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτού του επιστήμονε να έρθουν και να διαπρέψουν στον τόπο του. Όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά με ανησυχούν, με προβληματίζουν και θα ήθελα με οποιοδήποτε τρόπο να παραμείνω ενεργή και να μπορώ να συμβάλλω με οποιοδήποτε τρόπο. Σε ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν τον τόπο. Ε, παρακολουθώ ότι έχετε και μία έντονη δραστηριότητα, δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο βίο. Ε, δεν θα λέει κάποιο ότι μπορεί να είμαστε ευτυχεί. Καθόλου, για, καθόλου. για το επίπεδο τη συμμετοχή. Αισθάνομαι ντροπή πραγματικά, ε, γιατί τα θέματα. Μία γυναίκα αυτά έχουμε όλοι και όλοι στην Δεν είναι κυβέρνηση. μόνο το θέμα τη μία γυναίκα, είναι η όλη νοοτροπία η οποία υπάρχει, όπου όλε σχεδόν οι αποφάσει, οι σημαντικέ αποφάσει για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου λαμβάνονται από άντρε. Ακόμα και στι διαπραγματεύσει. Εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα η οποία ήμουν στην διαπραγματευτική ομάδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάποιο θα έλεγε ίσως να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τις ίδιες γυναίκες. Δεν είναι αυτό. Εγώ το, δε, δε, δεν, το, δεν το δέχομαι και πιστεύω ότι είναι και υποτιμητικό το να λέγεται ότι προσεγγίστηκαν γυναίκες και αρνήθηκαν ή δεν ενδιαφέρονται ή δεν θέλουν. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν εκατοντάδες γυναίκες στην Κύπρο οι οποίες έχουν και τα προσόντα ε, και την εμπειρία ε, να χειρίζονται και να διαχειρίζονται σοβαρά θέματα ε, και διαπρέπουν σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι στους τομείς της οικονομίας, είτε των επιχειρήσεων, είτε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Ε, φτάνει ε, οι ηγέτες μας, ε, οι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και κάνουν τους διορισμούς να πιστέψω στην γυναίκα και να βρουν και να προσεγγίσουν εκείνες τις κατάλληλες γυναίκες και δεν λέω ότι πρέπει να είναι απλώς γυναίκες για ναι. να είναι γυναίκες Εκείνε εκείνες τις κατάλληλες γυναίκες όπως βρίσκονται οι κατάλληλοι άντρε, ούτω ώστε ε, και το άλλο μισό της κοινωνίας μας που είναι ο γυναικείος Πέρα, του μισού, πέραν του μισού να, μπορεί, να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να μπορέσει να συμβάλλει ε, στην ανάπτυξη και είναι αποδεδειγμένο Μήπως αυτό. αυτό. δεν έχει να κάνει μόνο με τις ηγεσίε, αλλά και με την ευρύτερη νοοτροπία τη ε, της βάσης, του κόσμου, του λαού. Ε, μα ο κόσμος και ο λαός από, από πού εμπνέεται. Από, του τους ηγέτες εμπνέεται. Είτε αυτός είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι η ηγέτες των πολιτικών κομμάτων. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και τα κόμματα, ε, τα περισσότερα κόμματα είναι ανθρωκρατούμενα. Είναι. Ε, άρα, άρα από όλη την πολιτική ηγεσία Και όταν λέω πολιτική ηγεσία Ενώ ε, όλο το φάσμα του πολιτικού ναι. κόσμου Θα πρέπει να γίνουν εκείνες οι δραστικές αλλαγές ούτω ώστε επιτέλους και η Κύπρος ε, Να μην είναι στον πάντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στον πάτο παγκοσμίω, Γιατί είμαστε ε, όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών στις κυβερνήσεις Η ελεύθεσεις. Κύπρος είναι είναι 44η θέση Δηλαδή είναι, είναι, είναι αδιανόητο για μένα. Ε, χώρες αραβικές, χώρες του κόλπου, χώρες της Αφρικής, ε, όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής βρίσκονται πετούν αυτή τη στιγμή και η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο. Ε, είναι, για μένα είναι ένα από τα. μαζί με το Κυπριακό, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Ε, Εσεί έχετε ταυτιστεί κυρίω με τα θέματα εξωτερική πολιτική, λόγω τη ιδεία σα στο Υπουργείο Εξωτερικών και ω διπλωμάτης και ω υπουργό εξωτερικών, αλλά ε, μετείχατε και σε κυβέρνηση ω υπουργό ε, συγκοινωνιών. Ε, θεωρείτε. Ότι βρεθήκατε έξω από τα νερά σα, γιατί. Όχι, καθόλου. Είναι, είναι, είναι μακριά, καθώς ξέρετε όλο. το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, από δεν, είναι, δεν είναι τόσο μακριά, γιατί πολλά από τα θέματα, για παράδειγμα, είναι ναυτιλία. Ω διπλωμάτη, 30 χρόνια διπλωμάτη, ένα από τα θέματα τα οποία προωθούσαμε στο εξωτερικό ήταν ακριβώς και ο ρόλος της Κύπρου. Η Κύπρος παγκοσμίω είναι ναυτιλία, δέκατη αγέντερο. θέση όσον αφορά την ναυτιλία. Άρα και όσον αφορά την ναυτιλία και όσον αφορά την αρχαιολογία, για παράδειγμα, το ρόλο του πολιτισμού, mm -hmm. τον ρόλο των, της Κύπρου στο χώρο αυτών των, των αρχαιοτήτων, όσον αφορά τα θέματα του πολιτικής αεροπορίας. Τα είχα χειριστεί, για παράδειγμα, όταν ήμουν πρέσβη στην Ουάσιχτον, και διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, είχα χειριστεί επανειλημμένα θέματα, τα οποία χειρίστηκα αργότερα και ως Υπουργό. Βέβαια, θέματα σας. όσον αφορά δημόσια έργα ή άλλα θέματα εξειδικευμένα, ήταν για μένα μία περίοδος εκμάθησης δοκιμασίας. και δοκιμασίας και πολύ ενδιαφέρον, να μπορώ να πω. Η θητεία μου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών... Θα μου μείνει αξέχαστη. Ε, θα βλέπατε τον εαυτό σας σε μια νέα θέση, σε μια νέα κυβέρνηση. Θα το δούμε το κάθε τι με την, όταν, με την πορεία του. Όταν θα προκύψει. Ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να, να, να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Και εγώ και ευχομαι σε ευχήσουμε... εσάς, αλλά και μέσω σας τους uh, τηλεθεατές σας. Uh, κάθε καλό και ιδίως το 2018 να είναι ένας χρόνος uh, ειρήνης αλλά και προόδου και ανάπτυξη για τον τοπό μα. Και ελπίζουμε να είμαστε πάλι εδώ το 2018 και να έχουμε να συζητήσουμε πιο ευχαριστή τα θέματα. Ε, και να είναι και περισσότερη, μεγαλύτερη η προοπτική για το 2019, γιατί ε, όσο βλέπουμε πίσω, μάλλον περισσότερο απογοητευόμαστε για το μέλλον. Σα ευχαριστούμε καλά. πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε και του τηλεθεατέ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή χρονιά.